Καλησπέρα σε όλους. Μαγειρεύουμε με τους αγαπημένους μας ό,τι πιο φρέσκο και της εποχής υλικά βρίσκουμε. Τους μεταδίδουμε την αγάπη για την πρώτη ύλη, προσωπικά την εκτίμηση ότι το υλικό της εποχής είναι ένα μικρός θησαυρός. Μαγειρεύουμε σπανακόριζο με φρέσκο αρακά, άνηθο και λεμόνι. Απλή συνταγή με βαθιά νοστιμιά, έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες μας μόνο ουσιαστικά και με νόημα πράγματα πρέπει να αναζητούμε. Σήμερα μαγείρεψα με τα κορίτσια μου φορώντας μια μπλούζα του Σεν Ρίτζες της Βενετίας ως ένδειξη συμπαράστασης σε όλους τους Ιταλούς που δοκιμάζονται σκληρά. Γυμναζόμαστε με όποιον τρόπο μπορούμε, μέσα στο σπίτι. Διαβάζουμε βιβλία, πολλά βιβλία, λογοτεχνικά αλλά και μαγειρικά. Σημειώνουμε συνταγές, γράφουμε συνταγές, αρχιοθετούμε τα έγγραφά μας και συμμαζεύουμε γενικά το υλικό της δουλειάς μας που κατά καιρούς πετάμε άναρχα μέσα στον υπολογιστή σε φακέλους και αρχεία. Το πιο σημαντικό απ' όλα, ετοιμαζόμαστε για την επανεκκίνηση. Μενού, ιδέες, νέα project και άλλα πολλά. Σκεφτόμαστε θετικά και δουλεύουμε για το μέλλον. Θα είμαστε έτοιμοι και σίγουρα καλύτεροι. Ασχολούμαστε με τα φυτά μας, στον μπαλκόνι μας, τις γλάστρες μας και μαζεύουμε ήλιο στον κήπο όσο μπορούμε. Βοηθούμε την οικογένεια να μελετήσει και απολαμβάνουμε τις όμορφες στιγμές μεταξύ μας. Για χαλάρωση, κάνουμε γευσηγνωσία και εινογευσία, κρασιά, με τη βοήθεια φίλων εινοχώων, όπως ο Βαγγέλης ο Ψοφίδης. Ενδιαφέρον και απολαυστικό. Μένουμε σπίτι και περνάμε σούπερ. Τα φιλιά μου σε όλους.